Έχω την εντύπωση πως θα πρέπει να μιλήσουμε για την ειλικρίνεια κάποια στιγμή. Τι λέμε πάντα, οι λαοί, επειδή είναι μάζα, δεν κάνουν ποτέ λάθος. Υπάρχει το ένστικτο της μάζας μάλλον. Οπότε, όποιον εμπιστεύονται από πολιτικούς, από ηθοποιούς, από είδωλα, δεν κάνουν λάθος. Αλλά πότε τους εμπιστεύονται και ποιους από αυτούς εμπιστεύονται, όσους είναι ειλικρινείς. Ένα παράδειγμα, 38, είναι ο Μητσοτάκης. Όλοι βλέπουν στα μάτια του ότι πιστεύει αυτά που λέει. Όλα, 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 ό,τι και μπαρούφα και να έχει πει, την πιστεύει. Γι' αυτό και συνεχίζει να είναι πρωθυπουργός. Γιατί κατακριμνίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν είχε αριστερές πεποιθήσεις, αριστερές απόψεις. Εμπιστεύτηκε τον ακροδεξιό πρωθυπουργό μας με τις ακροδεξιές απόψεις, με τους ακροδεξιούς χουντικούς ναζιστές υπουργούς του και προέτρεψε τον κόσμο να λάβει το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων από ακροδεξιό υπουργό. Και γι' αυτό τιμωρείται ακόμη. Εμφανίζεται λοιπόν μετά την καταστροφή που έκανε ο Αλέξης, εμφανίζεται ο Στέφανος και μας λέει ότι εγώ τα λέω όλα για τον εαυτό μου, λέγοντας ότι είναι ομοφιλόφιλος. Ο κόσμος κατανοεί ότι αυτό που λέει δεν είναι ειλικρινές. Για κάποιο λόγο. Γι' αυτό και πέφτουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη περισσότερο. Να, ειλικρινής, άρα δεν είναι ειλικρινής. Το ένστικτο του κόσμου δεν μπορείς να το ξεγελάσεις με τίποτα, με την καμία. Πρέπει λοιπόν, με λίγα λόγια, να μην τα πολυλογώ, να εξανεμιστεί αυτό το συνοθήλευμα, η συμμαχία αυτή των ξένο υποκινούμενων προσώπων, οντοτήτων, πώς να τους πούμε τώρα αυτούς, γιατί με τον πρόεδρο που έχουν θα μπορούμε να τους πελέμε οντότητες. Εντάξει. Είναι πολύ έξυπνη για ακόμη μια φορά λοιπόν η φίλοι μας οι Άγγλοι,